Γεννήθηκα απλά ένα μωρό στην επαρχία, μέσα σε μια ζεστή και δεμένη οικογένεια. Το ταξίδι προς την εξερεύνηση της έκφρασης του φίλου μου ξεκίνησε από πολύ νωρίς, πριν ακόμα να μπορούσα να καταλάβω τι είναι το φίλο και πού έπρεπε να ανήκω εγώ. Θυμάμαι όμως ότι από μικρό παιδί είχα την ελευθερία μέσα στο σπίτι μου να εκφράζομαι και να παίζω με τα παιχνίδια της αδερφής μου. Αρχικά μόνο στο σπίτι αισθανόμουν την ασφάλεια και να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε στη γιαγιά μου και έτρεχα στο δωμάτιό της, φορούσα τα φορέματά της και χόρευα. Μου άρεσε πολύ ο χορός. Ξέρω, μπορεί να ακούγομαι στερεοτυπική, αλλά έτσι ήμουν χαρούμενη. Για μένα ήταν κάτι απόλυτα φυσικό και δεν χρειαζόταν καν να σκεφτώ αν είναι σωστό ή λάθος. Οι γονείς μου μέχρι εκείνη την ηλικία δεν ήταν αρνητικοί με τον τρόπο που εγώ διασκέδαζα. Το έβλεπαν κάτι σαν αστείο, ότι είναι μια φάση της ηλικίας που θα μου περάσει μεγαλώνοντας. Φυσικά, εγώ ένιωθα τα περίεργα βλέμματα κάποιων συγγενών πάνω μου και μου έλεγαν και διάφορα, τα οποία δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Σκεφτόμουν όμως έντονα για ποιο λόγο μου απαγόρευαν να κάνω αυτά που αισθάνομαι. Όσο μεγάλωνα, εκτός από την οικογένεια, μάθαινα από το σχολείο και φυσικά άρχισα να καταλαβαίνω πολλά περισσότερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Όχι με μένα, φυσικά με τους άλλους. Αυτοί είχαν θέματα, όχι εγώ. Ήξερα όμως ότι αισθανόμουν κάπως διαφορετικά όσο μεγάλωνα. Έρχεται ένα περιστατικό στη μνήμη μου, όπου η δασκάλα μου με μάλωσε μπροστά στα υπόλοιπα παιδιά, γιατί έπαιζα με τα κορίτσια. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς, αλλά θυμάμαι την ντροπή που ένιωσα και έπειτα στο σχολείο πρόσεχα και σκεφτόμουν δύο φορές τη συμπεριφορά μου. Βλέπετε, από μικρά παιδιά και σε όλη την πορεία της ζωής μας, λαμβάνουμε μηνύματα για το τι σημαίνει να είναι κανείς άντρας ή γυναίκα και πώς υποτίθεται ότι πρέπει να φαίνεται, να νιώθει και να δείχνει, ανάλογα πάντα με αυτά που θεωρούνται αποδεκτές συμπεριφορές, ανάλογα με το βιολογικό μας φύλο. Δεν μας έχουν πει όμως ότι μπορεί να αισθανόμαστε διαφορετικά μέσα μας σε σχέση με το πώς δείχνουμε εξωτερικά. Μετά από διάφορα ακόμα περιστατικά, στο σχολείο έγινα πιο ντροπαλό παιδί. Κλείστηκα πιο πολύ σε μένα, προσπαθώντας μάταια να καταλάβω ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο κάτι που προκαλούσε σε μένα χαρά, σε κάποιους άλλους προκαλούσε αρνητικά συναισθήματα. Το σχολείο γινόταν πιο δύσκολο. Θυμάμαι στο γυμνάσιο ξεκίνησε με λεκτική κακοποίηση, που φυσικά έφυγε έναν σεξουαλικό προσανατολισμό που απλά δεν ήταν δικός μου. Το θετικό ήταν ότι είχα φίλους που μπορούσα να μιλήσω, γιατί από την οικογένειά μου έκρυβα τι συνέβαινε. Δεν ήθελα να τους στεναχωρήσω. Ωστόσο, ξεκίνησα να ψάχνω έντονα στο διαδίκτυο για αυτά που ένιωθα. Και έτσι ανακάλυψα αρκετό υλικό για τους τρανς ανθρώπους. Και ένιωσα μεγάλη ανακούφιση, γιατί μπορούσα να καταλάβω, αλλά και να αποδεχτώ τον εαυτό μου. Αργότερα, έκανα το coming out στον καλύτερο μου φίλο και σε κάποιες φίλες. Τους εξήγησα ότι αυτό που αισθάνομαι εσωτερικά έρχεται σε ανσυμφωνία με αυτό που βλέπετε εξωτερικά. Έδειξαν κατανόηση και με στήριξαν πολύ. Γιατί το Λύκειο ήταν εφιάλτης. Ένα αρκετά ομοφοβικό τρανσφοβικό σχολείο. Θυμάμαι ότι τρόμαζα να κατέβω στο προάβλιο την ώρα του διαλύματος, για να μην γίνω πάλι στόχος κάποιου νταΐ. Επίσης, πάντα, την τελευταία ώρα, έπαιρνα άδεια νωρίτερα για να προλάβω να φύγω στα ΚΤΕΛ, επειδή φοβόμουν γιατί δεχόμουν απειλές για τη σωματική μου ακεραιότητα. Θα μου πείτε γιατί δεν μιλούσα. Δεν μιλούσα γιατί φοβόμουν. Αισθανόμουν έντονη θλίψη και είχα πολύ θυμό μέσα μου. Ακόμα και στο σπίτι, που ήταν το μόνο μέρος που αισθανόμουν ασφάλεια, δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Είχα πάρα πολλούς καυγάδες με τους γονείς μου, με την αδερφή μου, για το τίποτα. Απλά ξεσπούσα σε αυτούς. Αυτό συνέχισε μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς. Είχα πλέον φτάσει στα όρια μου. Δεν άντεχα άλλο. Ήταν μια μέρα που γύρισα στο σπίτι με κλάματα. Δεν θυμάμαι τι είχε προηγηθεί. Θυμάμαι όμως τη συναισθηματική φόρτιση που είχα. Οι γονείς μου έγιναν λίγο παραπάνω πιεστικοί και ήθελα να μάθουν για ποιο λόγο ήμουν συνεχώς χάλια και ποιος ήταν ο λόγος που έκλαιγα. Θυμάμαι, καθίσαμε στον καναπέ, εγώ με δάκρυα στα μάτια και η καρδιά μου να χτυπάει σαν τρελή. Βρήκα όμως τη δύναμη και το κουράγιο να τους πω «Μαμά, μπαμπά, αισθάνομαι γυναίκα
είμαι γυναίκα, θέλω και θα γίνω γυναίκα. Φυσικά, έπαθαν σοκ. Αλλά η ανακούφιση που ένιωσα εγώ ήταν πολύ μεγάλη. Γυρίζοντας πίσω και θυμούμενοι το γεγονός, καταλαβαίνω ότι ήταν μεγάλο το ρίσκο που πήρα να αποκαλύψω ποια θέλω να είναι η ταυτότητα του φίλου μου, γιατί δεν ήξερα ποια θα ήταν η αντίδρασή τους. Ωστόσο, όταν υπάρχει αγάπη μέσα στην οικογένεια, όλα γίνονται. Τους είπα να δούμε κάποιον ειδικό για το θέμα της τρανς κατάστασης, για να μπορέσουν να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα. Η αδερφή μου ήταν η πρώτη που το αποδέχτηκε και βοήθησε τους γονείς μου να κάνουν το ίδιο. Εγώ όμως ένιωθα ανυπομονησία. Ήθελα να ξεκινήσω γρήγορα τη διαδικασία της φιλομετάβασης, ώστε να ζω στο επιθυμητό φύλο. Ήθελα να κάνω μια νέα αρχή στη Θεσσαλονίκη, όπου όποιο άτομο με γνώριζε, θα γνώριζε απλά ότι είμαι η Δανάη. Δεν είχα φανταστεί όμως τις επιπτώσεις που θα είχε αυτή η τόσο προσωπική μου εξέλιξη. Βέβαια, μέχρι τη στιγμή που ήρθα αντιμέτωπη με την τρανσφοβία, όταν ήρθε η ώρα να νοικιάσω σπίτι στη Θεσσαλονίκη, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πήγαινα μαζί με τους γονείς μου στην αρχή να τα δούμε, όλα ήταν καλά. Μέχρι που έφτανε η ώρα να τα κλείσουμε και έβλεπαν ότι τα έγγραφά μου ήταν διαφορετικά. Και εκεί καταλάβαιναν ότι είμαι τρανς κοπέλα και έβρισκαν διάφορες δικαιολογίες για να μας αποφύγουν. Και έτσι ένιωσα τον αποκλεισμό. Αργότερα βρήκα λύσεις. Συγκατοίκησα με φίλους. Από κάποια μεσητικά που συνέχιζα να ψάχνω, έτυχε να καταλάβω ότι είχαν το στερεότυπο τρανς γυναίκα ίσον σεξουαλική εργασία. Αλλά ας αναλογιστούμε λιγάκι τι κάνει η κοινωνία, ώστε οι τρανς γυναίκες, τουλάχιστον αυτές που δεν το επιθυμούν, να μην εξαναγκάζονται να ασκούν σεξουαλική εργασία για να βιοπορίζονται. Και η απάντηση είναι μία. Δεν κάνει τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουν οι αποκλεισμοί και οι διακρίσεις που βιώνουμε οι τρανς άνθρωποι στο κομμάτι της εκπαίδευσης αρχικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τρανς άτομα που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σχολείο γιατί δεχόντουσαν κακοποίηση και δεν αισθανόντουσαν ασφάλεια στη σχολική κοινότητα. Και έπειτα στο κομμάτι της εργασίας καταλαβαίνετε ότι εφόσον ένα τρανς άτομο εγκαταλείψει το σχολείο, είναι σπάνιες οι πιθανότητες να βρει μια εργασία στο μέλλον. Αλλά ακόμα και αν έχει κάποια επαγγελματική κατάρτιση ή σπουδές, στον τομέα της εργασίας οι τρανς άνθρωποι βιώνουμε διακρίσεις μόνο και μόνο επειδή είμαστε τρανς. Εγώ θυμάμαι όταν τελείωσα την σχολή κομμωτικής τέχνης, όταν πήγαινα σε μια συνέντευξη για δουλειά, αρχικά ήταν ένθερμη, αλλά όταν βλέπαν το πτυχίο μου, πάγωναν και μου έλεγαν ότι δεν έχω προϋπηρεσία και ότι χρειάζεται να κάνω σεμινάρια. Το θέμα ήταν, δεν μπορούσα να καταλάβω αν αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος ή όχι. Μέσα μου με έτρωγε αν έφταιγε το γεγονός ότι ήμουν απλά ένα κορίτσι που έτυχε να είμαι τρανς. Τουλάχιστον βρήκα δουλειά σε ένα ΛΟΑΤΚΙ friendly μπαράκι για να μπορώ να βγάζω τα έξοδά μου και να μπορώ να χαρώ λίγο την ηλικία μου και τη θηλυκότητά μου. Όπως καταλαβαίνετε, το μεγαλύτερο θέμα που είχαμε οι τρανς άνθρωποι και το misgendering το οποίο δεχόμασταν ήταν εξαιτίας των εγγράφων μας που δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε. Γιατί η βασική προϋπόθεση ήταν το άτομο να προβεί σε επέμβαση επαναπροσδιορισμού του φύλου. Καταλαβαίνετε ότι δεν θέλουν όλοι οι άνθρωποι να προβούν σε τέτοιες επεμβάσεις ή ακόμα και αν θέλουμε, μπορεί να μην υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Βλέπετε, το κράτος μας δεν καλύπτει καμία τέτοια επέμβαση όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να τονίσω ότι αυτές οι επεμβάσεις δεν είναι κοσμετικής ιατρικής, αλλά είναι απαραίτητες για ένα άτομο το οποίο θα είναι έτσι καλύτερα με το σώμα του. Οι τρανς άνθρωποι έχουμε πέσει θύματα δυστυχώς από κάποιους γιατρούς που εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Υπάρχουν περιστατικά με πολλά ιατρικά λάθη. Άνθρωποι έχουν κατακρεουργηθεί και όλα αυτά για την επιπλέον οικονομική εκμετάλλευση που βιώνουμε οι τρανς άνθρωποι στον τομέα της υγείας και των επεμβάσεων. Τον Οκτώβριο του 2017, η Ελλάδα θέσπισε νέα νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Με τη νομοθεσία αυτή, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους τρανς ανθρώπους, άνω των 17 ετών, να μπορούμε να μεταβάλουμε τα επίσημα έγγραφά μας, χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση κάποια ιατρική γνωμάτευση ή άλλη ιατρική παρέμβαση. Πρόσβαση στη διαδικασία έχουν και τα ανήλικα άτομα, 15 και 16 ετών, μετά τη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων τους, ύστερα από θετική γνωμάτευση ειδικής διεπιστημονικής επιτροπής. Δυστυχώς, η παρούσα νομοθεσία δεν περιλαμβάνει την καινή καταχώρηση φύλου. Ενώ όσα άτομα είναι παντρεμένα, αν θέλουν να μεταβάλουν τα στοιχεία τους, ο γάμος διαλύεται.
Γιατί είναι προϋπόθεση το άτομο να είναι άγαμο. Όπως καταλαβαίνετε, ένα πάγιο αίτημα της τρανς κοινότητας μπορεί να έγινε πράξη, αλλά εξακολουθεί ο νόμος να είναι προβληματικός, εφόσον έχει ηλικιακές προϋποθέσεις και όταν αντί να προστατεύει την οικογένεια, την διαλύει. Επίσης, η διαδικασία έχει δικαστικά έξοδα και πολλές φορές χρονική καθυστέρηση ακόμα και πάνω από ένα έτος. Οι θέσεις του ΣΥΔ σχετικά με τον νόμο είναι ότι η διαδικασία θα έπρεπε να γίνεται εξοδικαστικά, με μία απλή αίτηση στο λεξίαρχο, δωρεάν και χωρίς να είναι χρονοβόρα αυτή η διαδικασία. Κάθε χρόνο, στις 20 Νοεμβρίου, είναι η Διεθνής ημέρα μνήμης τρανς ατόμων. Σκοπός της ημέρας είναι να τιμήσουμε τα τρανς άτομα που δολοφονήθηκαν εξαιτίας του τρανσφοβικού μίσους και να επιστήσει την προσοχή στη βία με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι οι τρανς άνθρωποι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν διεθνώς και τα οποία παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που έγινε για την ημέρα μνήμης τρανς ατόμων, μέσα στο 2018 δολοφονήθηκαν 369 τρανς άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο, την ώρα που ένα χρόνο νωρίτερα ήταν 325. Τα θύματα κυρίως είναι τρανς γυναίκες, εργάτριες του σεξ, πρόσφυγες ή μετανάστριες. Στην Ελλάδα σημειώθηκαν 102 περιστατικά ρατσιστικής βίας. Από αυτά, τα 47 ήταν περιστατικά με ΛΟΑΤΚΙ πλάς άτομα. Επίσης, το 18% των θυμάτων ήταν τρανς άτομα. Φυσικά, αυτά είναι μόνο τα καταγεγραμμένα στοιχεία που έχουμε. Υπάρχουν δυστυχώς πολλά ακόμα περιστατικά δολοφονιών που απλά δεν καταγράφησαν, όπως επίσης και πολλά θύματα ρατσιστικής βίας δεν φτάνουν στο σημείο να καταγγείλουν το περιστατικό. Γιατί μπορεί να φοβούνται ότι αφού καταγγείλουν το περιστατικό με τα στοιχεία τους, ο δράστης ή οι δράστες θα γνωρίζουν ποιο άτομο έκανε την καταγγελία και θα είναι απροστάτευτα. Ή ότι δεν έχουν ελπίδες να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ένας ακόμα λόγος είναι ότι ακόμα και σε μια ποινική διαδικασία, το θύμα είναι σε μια στρεσογόνο κατάσταση, διότι πολλές φορές θα αναγκαστεί να μιλήσει για τη βία και την κακοποίηση με την οποία ήρθε αντιμέτωπο και θα του ζητηθεί συχνά κατά τη διαδικασία να ανακαλέσει στη μνήμη του τα γεγονότα και να τα διηγηθεί, οδηγούμενο σε ένα αίσθημα δευτερογενούς θυματοποίησης. Σε αυτό το σημείο, θέλω να κάνω μια αναφορά στους αποδεκτούς όρους που χρησιμοποιούνται για εμάς τους τρανς ανθρώπους, όπως διεμφυλικό άτομο ή transgender ή πιο απλά ο όρος τρανς άτομο. Επίσης, είναι λανθασμένος ο όρος αλλαγή φύλου, καθώς το φύλο δεν είναι πουκάμισο για να το αλλάξουμε. Όπως επίσης και ο όρος διόρθωση φύλου, γιατί το φύλο δεν έπαθε κάτι και χάλασε και θέλει φτιάξιμο. Τα τρανς φυλομεταβατικά άτομα επαναπροσδιορίζουμε το φύλο μας. Μύθη και στερεότυπα. Μύθος πρώτος. Υπάρχουν μόνο τρανς γυναίκες. Φυσικά και όχι. Υπάρχουν και οι τρανς άντρες. Μύθος δεύτερος. Οι τρανς γυναίκες γίνονται γυναίκες για να ασκούν σεξουαλική εργασία. Φυσικά και μιλάμε για ένα στερεότυπο. Οι τρανς γυναίκες είναι γυναίκες και σαφώς κάποιες, αν όχι οι περισσότερες, εξαναγκάζονται να ασκούν σεξουαλική εργασία για να βιοπορίζονται. Μύθος τρίτος. Οι τρανς άνθρωποι δεν είναι ολοκληρωτικά άνδρες ή γυναίκες, αν δεν προβούν σε επεμβάσεις επαναπροσδιορισμού του φύλου. Φυσικά και μιλάμε για ένα στερεότυπο. Οι τρανς άντρες είναι άντρες με ή χωρίς επεμβάσεις και οι τρανς γυναίκες είμαστε γυναίκες με ή χωρίς επεμβάσεις. Άλλωστε, το misgendering είναι πράξη βίας. Κλείνοντας, θέλω να πω πως είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την τρανς κοινότητα, καθώς σήμερα στις 31 Μαρτίου είναι η Διεθνής Μέρα Τρανς Ορατότητας. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που δέχτηκα με χαρά την πρόσκληση από τη διοργάνωση του TEDx Aegean, γιατί ως τρανς γυναίκα, ακτιβίστρια και μέλος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών, διεκδικώ και εγώ με τη σειρά μου την ορατότητα. Γύρισα σελίδα και μετά τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου μου, αποφάσισα να μου δώσω μια δεύτερη ευκαιρία και φέτος να ξαναδώσω πανελλαδικές εξετάσεις. Ποτέ δεν είναι αργά να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι. Γι' αυτό οι φωνές μας πρέπει να ακούγονται, ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται και να ευαισθητοποιείται και να κατανοεί ότι οι τρανς άνθρωποι βιώνουμε διακρίσεις και βία στην καθημερινότητά μας. Και αυτό πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει με την ορατότητά μας. Την ενημέρωση και την εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Και τη θέσπιση νόμων που θα μας προστατεύουν και θα διαφυλάσσουν τα δικαιώματά μας. Διεκδικούμε την ισότητα. Σας ευχαριστώ πολύ.